Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984. Κυρίες και κύριοι, καλώς σας μεσημέρι. Ανελέητο το ρωσικό σφυροκόπημα στην Ουκρανία και αγωνία για τους αμάχους σε όλη τη χώρα. Η Τετάρτη είναι σημαντική μέρα, καθώς αναμένεται η απόφαση του Διεθνούς Δικαστηρίου για την προσφυγή της Ουκρανίας σε βάρος της Ρωσίας. Η δημόσια συνεδρίαση αναμένεται ότι θα ξεκινήσει στις 5 ώρα Ελλάδος στη Χάγη. Την περασμένη πάντως εβδομάδα η Ρωσία αρνήθηκε να παραστεί στην ακροαματική διαδικασία. Στις 26 Φεβρουαρίου η Ουκρανία είχε προσφύγει στο Διεθνές Δικαστήριο ζητώντας να ληφθούν κατεπηγόντως μέτρα και να διαταχθεί η Ρωσία να σταματήσει την εισβολή. Βοηθήστε ο ένας τον άλλο ήταν το νέο μήνυμα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προς τους Ουκρανούς. Η Ρωσία συνεχίζει να καταστρέφει τις υποδομές μας, συνεχίζει να χτυπά τις πόλεις μας, αλλά θα ξαναφτιάξουμε κάθε δρόμο και κάθε πόλη, κάθε σπίτι, διαμέρισμα κάθε Ουκρανού. Τώρα που ο κατακτητής είναι ακόμα στη γη μας, πρέπει να τον νικήσουμε όπως μπορούμε, σημείωσε. Σήμερα η ομιλία του στο Κογκρέσο των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Κρεμλίνο γνωστοποίησε ότι δεν υπάρχει σε αυτή τη φάση το ενδεχόμενο συνάντησης Πούτιν-Μπάιντεν. Ταυτόχρονα ο Πεσκόφ ανέφερε ότι η Μόσχα δεν έχει λάβει κανένα αίτημα από το γραφείο Ζελένσκι για τηλεφωνική συνομιλία με τον Ρώσο Πρόεδρο. Έκτακτη σύνοδος κορυφής του ΝΑΤΟ προετοιμάζεται για την επόμενη εβδομάδα, αύριο Τετάρτη, η συνάντηση των Υπουργών Άμυνας των κρατών μελών του ΝΑΤΟ στις Βρυξέλλες. Η Γαλλική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης ανακοίνωσε μέσω Twitter ότι εγκρίθηκε από τους πρέσβεις των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης το τέταρτο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας. Κυρώσεις και από την Ιαπωνία, που ανακοίνωσε ότι αποφάσισε να παγώσει τυχόν πόρους στην Ιαπωνική δικαιοδοσία 17 Ρώσων εξαιτίας της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία. Το μέτρο ανακοινώθηκε μερικά 24 ώρες αφού οι Ηνωμένες Πολιτείες επέβαλαν κυρώσεις σε αρκετούς ακόμα Ρώσους. Από την έναρξη της εισβολής, περισσότεροι από 2,8 εκατομμύρια άνθρωποι εγκατέλειψαν την Ουκρανία ως πρόσφυγες. Το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, με βάση τα στοιχεία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας, ανακοίνωσε ότι το τελευταίο 24ωρο στην Ελλάδα εισήλθαν 571 Ουκρανοί πρόσφυγες, από τους οποίους οι 198 ανήλικοι. Στο στάδιο ειρήνης και φιλίας έφτασε η πρώτη παρτίδα της ανθρωπιστικής βοήθειας που συγκεντρώθηκε με πρωτοβουλία του Δήμου Ηρακλείου και τη συνδρομή της Ουκρανικής Κοινότητας του Ηρακλείου για το λαό της Ουκρανίας. Τα είδη πρώτης ανάγκης θα προωθηθούν μέσω της Ουκρανικής Πρεσβείας προς τα Ουκρανικά σύνορα, τα οποία στη συνέχεια θα διανεμηθούν στο εσωτερικό της χώρας. Στο μεταξύ, η συγκέντρωση ανθρωπιστικής βοήθειας λόγω των αυξηνόμενων αναγκών συνεχίζεται στο θεατρικό σταθμό Ηρακλείου. Αντιπολεμική εκδήλωση διοργανώνει την Παρασκευή 18 του μήνα στις 18:30 στην Πλατεία Ελευθερίας η Επιτροπή Ειρήνης Ηρακλείου. Έκκληση προς τον Πατριάρχη Μόσχας και Πάσης Ρωσίας Κύριλλο να παρέμβει για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία και να αντισταθεί στα πολεμικά σχέδια κοσμικών ηγετών απευθύνει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδας Ιερώνυμος με επιστολή του. Ο διδάκτορας κοινωνιολογίας στο Πάντιο και πτυχιούχος του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων του Κιέβου, Σωτήρης Δημόπουλος, μιλώντας σήμερα στον 984, μίλησε για τις ριζικές αλλαγές που προκαλεί κοινωνικά, εθνοτικά, πολιτιστικά, θρησκευτικά και ψυχολογικά ο πόλεμος στην Ουκρανία, σε ένα μέχρι τον πόλεμο πολυεπίπεδο ανθρωπολογικά μείγμα, αλλάζοντας ραγδαία την εικόνα της Ουκρανίας, που παρά τις εσωτερικές της διαφορές είχε πριν τον πόλεμο μια άλλη εικόνα. Ολόκληρη τη συνέντευξη μπορείτε να τη βρείτε στο site του 984, το Facebook του 984, όπως επίσης και στο προσωπικό blog του Γιώργου Σαχίνη στο neakriti.gr. Ότι χαλαρώνουν τα μέτρα δεν σημαίνει πως ο κορονοϊός δεν είναι μαζί μας για να γυρίσουμε σελίδα, διεμήνυσε η πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Εμβολιασμών Μαρία Θεοδωρίδου κατά τη χθεσινή ενημέρωση για τους εμβολιασμούς στη χώρα. Όσον αφορά στη χθεσινή εικόνα της πανδημίας, καταγράφηκαν 2.052 νέες μολύνσεις στην Κρήτη από τις συνολικά 22.964 που ανακοίνωσε ο ΕΟΔΗ. Ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, σημείωσε ότι οι ολοκληρωμένοι εμβολιασμοί αυξήθηκαν κατά 20.000 σε διάστημα 2 εβδομάδων, ενώ ξεπεράσαμε τους 20.320.000 εμβολιασμούς κατά της COVID-19. Σε ισχύ από σήμερα Τρίτη, 15 Μαρτίου, και η κατάργηση του PLF για τους επιβάτες σε πτήσεων εξωτερικού, σύμφωνα με την εκδοθήσα NOTAM της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. 132 οι νοσηλεία στα νοσοκομεία της Κρήτης, 113 σε κλινικές COVID και 19 σε μονάδες εντατικής θεραπείας, εκ των οποίων οι 13 είναι διασωληνωμένοι.
Φθηνότερα κατά 4 με 5 λεπτά αγοράζουν σήμερα οι πρατηριούχοι τα καύσιμα, λέει στον 984 ο Γενικός Γραμματέας της ΠΟΠΕΚ Γιάννης Μαυράκης, καθώς συνεχίζεται η πτωτική πορεία της τιμής του αμερικανικού άργου αναφοράς West Texas κατά 5,7% στα 97,13 δολάρια, ενώ η τιμή του βαρελιού του Brent βορείας θάλασσας έπεσε κατά 6% στα 100,54 δολάρια. Ευχής έργο σύμφωνα με τον ίδιο η μείωση αυτή να αποτυπωθεί άμεσα στην πραγματική οικονομία και στους καταναλωτές. Στα 2,15 και κάτι η μέση τιμή της βενζίνης σήμερα στο Ηράκλειο, 2 ευρώ και κάτι για το πετρέλαιο κίνησης και από 1,68 ευρώ για το θέρμανσης. Ο Χρήστος Κολοβός, διδάκτορο μηχανικός μεταλλίων μεταλλουργός, μηχανικός στο Εθνικό Μητσόβιο Πολυτεχνείο, μιλώντας σήμερα στον 1984 και στο Γιώργο Σαχίνη, υπήρξε επίσης εξόχως αποκαλυπτικός για τις πραγματικές αιτίες των υψηλών τιμών στα τιμολόγια του ρεύματος σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αλλά και για την ενεργειακή εξάρτηση της χώρας. Αποκάλυψε ότι κατά τις μέρες άπνοιας και αρεπίδρασης στα αεολικά συστήματα χωρών της Βόρειας Ευρώπης, όπως η Γερμανία, η Ελλάδα εξήγαγε ρεύμα, ακόμα και από λιγνίτη. Εξήγησε γιατί παρά την ενεργειακή κρίση η Ελλάδα δεν αλλάζει το ενεργειακό της μείγμα και ανέλησε πώς σε αυτές τις συνθήκες, όπου η Ευρωπαϊκή Ένωση επιλέγει στρατηγικά την απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο, αντί να δει την αξιοποίηση του δικού της υποθαλάσσιου πλούτου, θα πέσει στην αγκαλιά της εξάρτησης στο υγροποιημένο φυσικό αέριο από τις ΗΠΑ και την εξαιρετικά επισφαλή για την σταθερότητα του συστήματος επιλογή κατά βάση των ανεμογεννητριών, σύμφωνα με τη δική του πάντα οπτική, ενώ μίλησε και για τις δυνατότητες του λιγνίτη που η χώρα διαθέτει σε συνδυασμό με τις σύγχρονες τεχνολογίες αξιοποίησης του. Οι γεωπαιχνίδια σχροκέρδια σε βάρος των καταναλωτών με μικρή δυνατότητα παρέμβασης του κράτους λόγω της ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ έκανε λόγο από τα Χανιά ο πρόεδρος της Γενόπ ΔΕΗ Γιώργος Αδαμίδης. Είχε συνάντηση με τον διευθυντή του σταθμού Γιάννη Κοκκινάκη στην Ξυλοκαμάρα με τους εργαζόμενους, ενώ σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε απέδωσε τις αυξήσεις στο κόστος του ρεύματος και στο χρηματιστηριακό ενέργειας. Με ιδανικά τα αποθέματα ζωοτροφών στην Κρήτη εξαιτίας του πολέμου στην Ουκρανία, καταγγέλλει Νέα Κρήτη ο πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ρεθύμνου. Σημειώνει ότι δεν έχουν ληφθεί μέτρα που έπρεπε και έδωσε στη δημοσιότητα μια δραματική επιστολή με αποδέκτη τον ΙΠΑΤ Γιώργο Γιώργαντα, μέσω της οποίας κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Η αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης ανακοίνωσε πως παρατείνουν την προθεσμίες υποβολής αντιρρήσεων των πολιτών για τους αναρτημένους δασικούς χάρτες σε όλες τις περιφερειακές ενότητες της Κρήτης έως την 5η 26 Μαΐου. Για τις περιφερειακές ενότητες Χανίων και Ρεθύμνου και έως στις 16 Μαΐου για το Ηράκλειο και το Λασίθι. Σε κοινοβουλευτική παρέμβαση για τη συγκρότηση Συμβουλίου Ιδιοκτησίας Δασών, Δασικών, Χορτολιβαδικών, Βραχοδών Εκτάσεων Κρήτη σε κάθε περιφερειακή ενότητα της Κρήτης, προχώρησαν οι βουλευτές Κρήτης του ΣΥΡΙΖΑ καταθέτοντας αναφορά προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος με την επιστολή του Περιφερειάρχη Κρήτης. Στη χάραξη τοπικής στρατηγικής για το ελαιόλαδο, η ομάδα εργασίας αρεαποτρίεται στο master plan που καταρτίζει, λέει η πρόεδρος της ομάδας, Ειρήνη Χουδετσανάκη-Γιακουμάκη, στον 984. Στόχος η προστασία ποιότητας ταυτότητας, ανταγωνιστικότητας του προϊόντος στην εγχώρια και διεθνή αγορά, παράλληλα με την απόδοση της υπεραξίας του στον παραγωγό. Θα εμπεριέχει δράσεις προώθησης προβολής του ελαιολάδου, εκπαίδευσης όλων των εμπλεκόμενων για την παραγωγή και για τη βελτίωση του προϊόντος. Προβληματισμό καλεί ωστόσο η αναφορά της πρώην Προέδρου του ΑΡΕΠΟ πως παρά τη μάχη που έχει δοθεί μέχρι σήμερα μέσω της Ένωσης, Ελλάδα και Ευρωπαϊκή Ένωση για την χρωματική επισήμανση των τροφίμων που βάλουν ευθέως κατά των προϊόντων μας, παρακάπτοντας την διατροφική τους αξία, πως μόνο το 1% των φορέων έχει πάρει θέση σε αυτή τη διαβούλευση που βρίσκεται σε εξέλιξη πανευρωπαϊκά, όταν στην Ιταλία το ποσοστό αυτό φτάνει παρέμβαση στο 37%. Τυχόν υιοθέτηση της χρωματικής επισήμανσης σημαίνει ότι λάδι, γαλακτοκομικά προϊόντα και μέλι θα πωλούνται στις υποβαθμισμένες κατηγορίες C και D, προσθέτει. Κατά 13,34% είναι μειωμένος ο φετινός κρατικός προϋπολογισμός στο Πανεπιστημιακό, καταγγέλουν οι εργαζόμενοι παρά την αύξηση της νοσηλευτικής κίνησης. Απεργούν αύριο Τετάρτη οι οικοδόμοι διεκδικώντας την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων εργασίας με ουσιαστικές αυξήσεις σε μεροκάματα και μισθούς. Στο Ταμείο Ανάκαμψης εντάσσονται έργα ανάπλασης και αναβάθμισης 8 εκατομμυρίων ευρώ στο λιμάνι Χερσονήσου, όπως η ανάπλαση αντιδιαβρωτική προστασία της χερσαίας λιμενικής ζώνης και η προστασία
προστασία του λιμανιού από την προσάμωση, όπως έγινε γνωστό από το Δήμο. Βαθαίνει η καθίζηση στο δρόμο της Μεσαράς για ένα δυναμικό φαινόμενο με πιθανή περαιτέρω επιδείνωση, έκανε λόγο ο ΟΑΚ μετά τη νέα αυτοψία στην κατολίσθηση. Να δημιουργηθεί παρατηρητήριο οδικής ασφάλειας στην Ανατολική Κρήτη, ζητά το Τεχνικό Επιμελητηρίο. Στη Βουλή η επιστολή του προς τον Υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη, Λευτέρη Οικονόμου, από τους βουλευτές ΣΥΡΙΖΑ Ηρακλείου Λασιθίου για διαδικτυακό εργαλείο χρήσιμο και απαραίτητο για οδηγούς και πολιτεία αναφορικά με την αντιμετώπιση των τροχαίων, κάνουν λόγο στον 984 οι Γιώργος Σταβερναράκης και Χάρης Μαμουλάκης, πρόεδρος της Διοικούσας του Τεχνικού Επιμελητηρίου και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχα. Μέχρι τα τέλη Μαΐου θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση ο νέος κώδικας οδικής κυκλοφορίας σύμφωνα με τις δηλώσεις του αρμόδιου υφυπουργού για θέματα μεταφορών Μιχάλη Παπαδόπουλου. Σύγκρουση έχει ξεσπάσει μεταξύ ξενοδόχων και ιδιοκτητών Airbnb, με τους ξενοδόχους να κάνουν σαφές πως θα κινηθούν νομικά, καλώντας την πολιτεία να επιδείξει το αναγκαίο αίσθημα ευθύνη στα πρόσωπά τους. Όπως κάνουν λόγο στη Νέα Κρήτη, τα παράπονα είναι πολλά, με βασικότερο όλων τις φορολογικές υποχρεώσεις, καθώς πολλά καταλήμματα βραχίας μίσθωσης δεν φορολογούνται με τον ίδιο τρόπο όπως με τις ξενοδοχειακές μονάδες. Αύξηση 99,1% στις πτήσεις σε σχέση με το 2021 παρουσιάζεται στο αεροδρόμιο Ιωάννης Δασκαλογιάννης στα Χανιά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Fraport. 58χρονος άφησε την τελευταία του πνοή δίπλα στη μητέρα του στο Λασίθι. Φέρεται να αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας. Σοβαρό τροχαίο με παράσυρση ηλικιωμένη σημειώθηκε το πρωί στην οδό Μητσοτάκη στα Χανιά. Η γυναίκα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με κάταγμα. Εσύ τέλους είχε η επιχείρηση που στήθηκε στα ορεινά της δίκτυ στο οροπέδιο Λασιθίου για τη διάσωση πενταμελούς οικογένειας κατά τη διάρκεια της νύχτας Γερμανών ορειβατών που είχαν εγκλωβιστεί στην περιοχή. Η Εισαγγελία της Ρώμης ξεκίνησε έρευνα για την εξακρίβωση των αιτίων της αύξησης της τιμής των καυσίμων τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Στεβαίνει της Όμικρον με εκατομμύρια πολίτες σε lockdown ή η Κίνα που προσπαθεί να ελέγξει την νέα πανδημική έξαρση. Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βρετανίας αρνήθηκε το αίτημα του ιδρυτή του Wikileaks Julian Assange να εφεσιβάλει την απόφαση έκδοσής του προς τις Ηνωμένες Πολιτείες. Παιδί 3 ετών σκότωσε τη μητέρα του παίζοντας με το όπλο του πατέρα του στην πολιτεία Ιλλινόης των Ηνωμένων Πολιτείων, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Σε ρυθμό Ζαλγκίρης κινείται ο Ολυμπιακός, καθώς η ομάδα Μπαρτζόκα θα αντιμετωπίσει τους Λιθουανούς για την εξαναβολή σε αναμέτρηση της 19ης αγωνιστικής της EuroLink. Άλλα δύο εισιτήρια για τα προημιτελικά θα βρουν κατόχους απόψε στο Champions Link Ajax Benfica και United Atletico Madrid στις 22 διασταυρών ταξίφι τους. Ορίστηκαν οι προημιτελικοί για την πέμπτη φάση του κυπέλλου ΕΠΣΗ. Δύο παιχνίδια θα γίνουν την Τετάρτη 16 του Μάρτη και άλλα δύο 23 του ίδιου μήνα. Το μεγάλο παιχνίδι ανάμεσα σε Αότι Μπακίου και Πόρο θα γίνει αύριο στις 3.30, ενώ την ίδια μέρα θα παίξει και ο Αλμυρός με τον Όμφ Αρκαλοχωρίου. Τα παιχνίδια νέοι Αλμυρού, Ανθεστίων και Αγία Βαρβάρα Πόα θα γίνουν την Τετάρτη 23 Μαρτίου. 984. Ο καιρός. Να φελωδείς ο καιρός, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις, στα 4 με 6 μποφόρ έως τους 12 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984, στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη, Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι!